Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Keep running, ανοιξιάτικο keep running με τη Μαρία Πολύζου και τον Νίκο Αρμένη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν πέφτει όμως η διάθεσή μας για τρέξιμο. Όλα απέναντίας ανεβαίνει και η διάθεσή μας ακόμα περισσότερο, καθώς ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Απλώς βέβαια έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζονται ειδικά ρούχα, ειδικός τρόπος για να βγούμε έξω να τρέξουμε. Έτσι. Ώρα σωστή που βγαίνουμε να τρέξουμε, καπελάκι. Λοιπόν, είτε είναι χειμώνας όμως, είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι, οποτεδήποτε. Πέρα από τα ρούχα, το πιο σημαντικό στον εξοπλισμό μας είναι τα παπούτσια. Τα παπούτσια. Τι πρέπει να προσέχουμε. Αυτό που είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πολλές φορές λέμε βάλε τα παπούτσια στα αθλητικά σου και βγες έξω να τρέξεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι βάζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή τα παπούτσια είναι πολύ σημαντικά για ένα δρομέα. Που σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να προσέξουμε το παπούτσι που αγοράσουμε, να επενδύσουμε ουσιαστικά σε ένα παπούτσι έτσι ώστε αυτό πρώτον να μας δίνει την ωραία διάθεση να πάω να το φορέσω για να τρέξω. Δεύτερον, αναλόγως με το πάτημα που έχει ο κάθε δρομέας, παίρνει το αντίστοιχο παπούτσι. Δόξα τω Θεώ, τώρα οι εταιρείες πια βγάζουν παπούτσια για όλο τον τρόπο που τρέχουν. Και όλα τα τρέχουμε. Εξειδικευμένα καταστήματα. Ακριβώς. Που έχουν τρόπο μέτρησης να δουν το πάτημά σας και να σας συστήσουν ποιο παπούτσι είναι για σας. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το σωστό παπούτσι έτσι ώστε να ελαττώσουμε όσο γίνεται τραυματισμούς οι οποίοι είναι μελλοντικοί τέλος πάντων και θα μας βοηθήσουν να τρέχουμε καλύτερα. Επίσης, ένα παπούτσι δεν το έχουμε εφόρου ζωής. Σημαίνει ότι ένα παπούτσι θα πρέπει να το κρατάμε γύρω στα 600-700 χιλιόμετρα και μάλιστα υπάρχουν κάποια παπούτσια τα οποία είναι πιο ελαφριά, δηλαδή παπούτσια τα οποία η εταιρεία σου λέει μέχρι 400 χιλιόμετρα. Επειδή ρώτησα και έμαθα για κάποια παπούτσια και μου είπαν ότι είναι μέχρι 400 χιλιόμετρα. Είναι κάποια καινούρια, μην λέμε τώρα εταιρείες και τέτοια. Αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει και αυτό να το προσέξουμε. Επίσης, ένα παπούτσι το οποίο το έχετε τρέξει σε μαραθώνιο, άντε είναι δύσκολο να έχει την ίδια απορριφωτικότητα, αν πας να ξανακάνεις και άλλο μαραθώνιο. Είναι σίγουρο ότι ένα παπούτσι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μαραθωνίου πέφτει. Πέφτει τι σημαίνει, χάνει την απορριφωτικότητά του, πολλές φορές ακόμα και γέρνει λίγο ή θα δούμε ότι πολλές φορές και με τα χιλιόμετρα σε ένα σημείο του παπουτσιού φθήρεται. Αυτό λοιπόν σημαίνει να μας δώσουμε να καταλάβουμε και πώς πατάμε. Παλιά λέγαμε ότι για να τρέξουμε μαραθώνιο θα πρέπει το παπούτσι να το έχουμε στρώσει. Αυτό είναι ισχύει και σήμερα. Πάντα ισχύει αυτό. Δηλαδή ποτέ δεν τρέχουμε με ένα παπούτσι το οποίο είναι καινούριο. Είναι σίγουρο ότι θα σας τραυματίσει, είναι σίγουρο ότι ουσιαστικά θα καεί το πόδι σας, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα την αθλητική, που με τίποτα δεν θα πρέπει να φοράτε ένα παπούτσι τέτοιο. Ένα παπούτσι λοιπόν θα πρέπει, αν ετοιμαζόμαστε για ένα μαραθώνιο, θα πρέπει να το έχουμε στρώσει, όπως λέμε, τουλάχιστον για 20-25 μέρες, με αργά χιλιόμετρα, και έτσι ώστε για να είναι έτοιμο να το φορέσουμε την ώρα του αγώνα που θα πάμε και μια πιο γρήγορη προπόνηση. Τις προπονήσεις μας. Άλλο παπούτσι για τα long run, άλλο για τις διαλυματικές. Λοιπόν, πάμε τώρα και ουσιαστικά πάμε σε πιο ειδικευμένα πράγματα που σημαίνει ότι κάποιος έχει το περιθώριο να τρέχει τις μεγάλες αποστάσεις με ένα συγκεκριμένο παπούτσι. Κανονικά όμως, με άλλο παπούτσι τρέχουμε τα long run και με άλλο παπούτσι τρέχουμε τις διαλυματικές προπονήσεις, έτσι ώστε το παπούτσι το οποίο λέμε ουσιαστικά αγωνιστικό θα μας βοηθήσει στις ταχύτητες να τρέχουμε πιο γρήγορα. Ενώ το παπούτσι που είναι το παπούτσι που χρησιμοποιούμε για τα πολλά χιλιόμετρα, θέλουμε περισσότερη απορροφητικότητα. Εκεί κοιτάμε την ασφάλεια, να βγαίνουν τα χιλιόμετρα χωρίς να τραυματιστούμε. Γιατί μιλάμε ότι σε ένα χρονικό διάστημα, ένα μήνα ενός μηνός σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα διανύση. Άραγε μας ενδιαφέρει και η προστασία. Σε απλές γραμμές τώρα, πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το παπούτσι, ανάλογα και με την απόσταση που τρέχεις. Πολλές φορές λοιπόν από ένα έως μισό νούμερο μεγαλύτερο παίρνουμε ένα παπούτσι αθλητικό όταν θέλουμε να τρέξουμε μαραθώνιο. Το τελευταίο καιρό εγώ χρησιμοποιώ ένα νούμερο μεγαλύτερο, μόνο όμως κατά τη διάρκεια που επειδή θέλω να τρέξω ένα μαραθώνιο. Σε μικρότερες αποστάσεις, δηλαδή στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα, μισό νούμερο μεγαλύτερο παπούτσι θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να μην χτυπάνε τα πόδια σας μπροστά, τα δάχτυλά σας μπροστά, να μην τραυματιστούν και να μην έχετε προβλήματα. Γιατί
Το πόδι μετά από μία ώρα αρχίζει και πρίζεται, αρχίζει και μεγαλώνει. Επίσης τα πόδια πηγαίνουν, όλο το γενικά η υποδοκνημική πηγαίνει πιο μπροστά και αρχίζει και χτυπάει στο μπροστινό μέρος του παπούτσιου. Πώς ξέρουμε ότι η διάρκεια ζωής ενός παπούτσιου ολοκληρώθηκε, κατά με ημερολόγιο ή βλέπουμε τη σόλα του, πώς το καταλαβαίνουμε? Κοίτα, εγώ αυτό που έκανα πριν υπάρχουν όλα αυτά τα σύγχρονα πια μέσα που γράφουμε τα χιλιόμετρα στα GPS και σε αυτά, είναι το ότι νιώθεις ότι αρχίζει λοιπόν ότι πάω για τρέξιμο και αρχίζει και με πονάει και η μέση μου παραπάνω και η γαστροκνήμιος και η υποδοκνημική. Βλέπω λοιπόν ότι τρέχω, ξέρω, μια 10 χιλιόμετρα και νιώθω περισσότερο κούραση, που δεν θα έπρεπε, κούραση μυϊκή. Που σημαίνει, γιατί όλα αυτά είναι ένα μη καλό παπούτσι, σημαίνει ότι θα δούμε ότι θα έχουμε στα γόνατα περισσότερο πόνο, στο τετρακέφαλο ακόμα περισσότερο, όλο λοιπόν το σύστημα θα νιώθουμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Διαφορετικά, ένας άλλος τρόπος, αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα, είναι ή το παρατηρούμε σαν παπούτσι ότι σίγουρα σε μια πλευρά θα έχει γύρι, οπότε αυτόματα θα πρέπει να το αλλάξουμε, ή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, ας δούμε τα χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει. Τώρα, αν είναι 50 παραπάνω χιλιόμετρα, δεν νομίζω ότι χάθηκε ο κόσμος, αλλά μην ξεπεράσει, δηλαδή, τα 1000 χιλιόμετρα, ας πούμε. Αυτό δεν μέχρι είναι σωστό. Εκεί, ναι, ναι. Είναι πάρα πάρα πολλά. Καλό θα είναι μέχρι 600-700 χιλιόμετρα να ανταλλάζουμε τα παπούτσια ή να έχουμε ακόμα, θα σας πρότεινα, να έχετε πάρει κι άλλο ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, έτσι ώστε να τα βάλετε να αλλάξει. Να μην χρειαστεί να τελειώσει το παπούτσι και να πάρετε καινούργια παπούτσια. Και μια και μιλάμε για παπούτσια, μαζί πάει και η κάλτσα. Με τις κάλτσες τι κάνουμε? Και η κάλτσα. Η κάλτσα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο η κάλτσα, υπάρχουν πάρα πολλές ειδών κάλτσες. Ένα από αυτά που θα σας έλεγα είναι ότι η κάλτσα θα πρέπει να μην έχει από κάτω όλο αυτό το πολύ μαλακό που υπάρχει στο μέσα του μέρος, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς λέγεται. Και να μην έχει και ραφές. Υπάρχουν κάλτσες πια οι οποίες δεν έχουν ραφές. Ναι, επίσης να μην εμποδίζουν τον αγώνα. Να βγάζει τον υδρότα μπροστά έξω, να είναι λεπτές, όσο πιο λεπτές τόσο πιο καλά, αλλά όλες αυτές οι ενισχυμένες κάλτσες που υπάρχουν περισσότερο βαραίνουν και ουσιαστικά κουράζουν το πόδι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα παρά το βοηθάνε. Να έχετε προσέξει, λέει, τους κόμπους, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα, βάλτε το χέρι σας μέσα και νιώστε μια αίσθηση πώς. Πολύ ωραία, δηλαδή να νιώθετε ένα γάντι. Με τις ψηλές κάλτσες τι γίνεται, τις χρησιμοποιούμε? Οι κάλτσες τώρα με τις ψηλές είναι λίγο. Άλλοι τους αρέσει, άλλους δεν τους αρέσει. Το δοκιμάζουμε λοιπόν. Ναι, καλό θα είναι οτιδήποτε από αυτά να τα έχουμε δοκιμάσει. Σε άλλοι αυτές οι κάλτσες συγκεκριμένες συμπίεσης που υπάρχουν. Αυτό νομίζω ότι κάποιοι λένε ότι εμένα με βοηθάει και κάποιοι όχι. Είναι κάτι καθαρά, θα έλεγα, προσωπικό του καθενός για να πει ότι τις χρησιμοποιώ ή όχι. Σίγουρα στον μαραθώνιο θα πρέπει όλα αυτά να έχουν δοκιμαστεί, να τα έχετε βάλει. Και όταν λέμε τα δοκιμαστεί, εννοώ σε μια μεγάλη απόσταση, μια απόσταση πάνω από τα 30 χιλιόμετρα, παπούτσια, κάλτσες, όλα αυτά, τα σορτσάκια, τα πάντα δοκιμάζονται για να μπούμε σε έναν μαραθώνιο. Επίσης, υπάρχουν παπούτσια για το χειμώνα, άλλα για το καλοκαίρι ή όχι, τα μοντέλα? Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Το παπούτσι δεν αλλάζει με βάση τη θερμοκρασία, αλλάζει ανάλογα με το τερέν. Αυτό είναι σίγουρο. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε λοιπόν παπούτσια τα οποία είναι ειδικά για βροχή, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Για παπούτσια τα οποία πολλές φορές ταξίδευα στο εξωτερικό με δύο ζευγάρια παπούτσια. Ένα παπούτσι το οποίο σε περίπτωση που έβρεχε να μπορούσε να κρατηθεί στη βροχή και κάποιο άλλο παπούτσι το οποίο είναι πιο ουσιαστικά δεν είναι για βροχή, αλλά η εταιρεία το δίνει για πιο γρήγορο, θα λέγαμε. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και. Τώρα μιλάμε για λεπτομέρειες τώρα, αλλά πολύ σημαντικό για κάποιον που θα θέλει να πάει και σε έναν αγώνα πολύ με βροχή. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρίσκουμε στην σελίδα της Μαρίας, όλα αυτά και άλλα πολλά. Όποια προπονητική συμβουλή θέλετε βρίσκεται εκεί, mariapolizou.com, άρθρα για όλες τις απορίες σας. Λοιπόν, το πρόσωπο της εβδομάδας είναι η Ντίνα Κάστορ, είναι η κάτοχος του αμερικανικού ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου. Έχει κάνει 2:19:36 το 2006 στο Λονδίνο. Επίσης, στα 3 χιλιόμετρα έχει ρεκόρ 8:42. Στα 5 χιλιόμετρα 14:51. Ναι, μεγάλο ρεκόρ. Μιλάμε για σταθερά κάτω από 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Στα 10 χιλιόμετρα 30:50. Τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει πάει το 2000 στο Σίδνεϊ να τρέξει δεκάρι. Το 2004 εδώ στην Αθήνα πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
στον Μαραθώνιο και το 2008 στο Πεκίνο εγκατέλειψε στο 5ο χιλιόμετρο με σοβαρό πρόβλημα στο πόδι. Επίσης, το 2005 κέρδισε το Σικάγο. Σικάγο Μαραθώνιο, να κερδίσεις. Το 2006 στο Λονδίνο έκανε την επίδοση που έχει γράψει η ιστορία, το εθνικό ρεκόρ. Είναι πάρα πολλές φορές έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει περάσει, ήταν κάτοχος το ρεκόρ το αμερικάνικο σε 9 αποστάσεις. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Μεγάλη, βέβαια. Έτσι. Φέτος το Μαραθώνιο στα 45 της στάθηκε στην εκκίνηση στη Βοστόνη, σε αυτόν τον παγωμένο Μαραθώνιο. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ναι. Εγκατέλειψε οι καιρικές συνθήκες, την οδήγησαν εκτός αγώνα. Μπορούμε να δούμε ένα βίντεο αφιερωμένο στην Τζίνα Κάστρο. That's as good as I am in that moment, and then I get to challenge it. Then I get to see, all right, what else are you made up here? It's just finding what tool works, and I know that if I'm out there and none of those are working, that my gosh, I might find a new tool to get me through this. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας δύο κορυφαίους στο τρίαθλο. Στους αγώνες δρόμου, στο κολύμπι, στο ποδήλατο. Τους κορυφαίους. Τους καλύτερους. Τελείως. Γρηγόρης Κουλαρίκης, Δενής Δημάκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, τελευταίος αγώνας που πολλές φορές τρέχετε και μαζί. Ναι. Τρέξατε μαζί, ήταν στο ένστικτο. Συμφωνιόμαστε μαζί, βάζουμε αγωνιστικούς στόχους μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, τρέχουμε και μαζί. Προπονείστε και μαζί. Βασανιζόμαστε. Προπονείστε και μαζί. Πολλές φορές ναι, κάνουμε κάποιες κοινές προπονήσεις. Ποιος είναι πιο σκληρός στην προπόνηση, εσύ. Η Ντενής αναφέρεται. Πάντα έγινε. Εννοείται. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Εγώ προπονούμαι με την Ντενής γιατί μου μεταφέρει αυτή την πειθαρχία και τη σκληράδα. Και εγώ τη δίνω λίγο τον πιο λίγο γρήγορο ρυθμό που χρειάζεται ώρες. Τον έχω βάλει σε πρόγραμμα λόγω των υποχρεώσεων που τρέχουν και η ώρα τρέχει. Είμαι αμήλικτη σε αυτό. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει στο πρόγραμμα και βλέπει. Έχει και πολλές υποχρεώσεις όλη την ώρα. Εμείς θα βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες σας και από αγώνες και από προπονήσεις. Τελευταία τρέξατε στο Ένσκεντε στην Ολλανδία. Μας τα χάλασε ο καιρός,
Μας τα χάλασε αυτός ο Απρίλιος, νομίζω πια. Όλων μας τα χάλασε τελικά. Εντελώς. Ο Απρίλιος. Εντάξει, όλο, ήταν, όπου και αν πηγαίναμε. Λονδίνο πήγαμε. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, ναι, ήταν πολύ δύσκολο ο καιρό. Έβγαλε ζέστη σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πρωτόγνωρο το κλίμα ζέστη. Και η Μαρία το είσαι στο Λονδίνο και εμείς το ένσχετε και τα άλλα παιδιά όπου και να τρέξανε. Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν άτυχοι, γιατί αυτά είναι όλα μέσα στον αθλητισμό. Έτσι. Σημασία έχει ό,τι συνθήκες και να συναντάμε σε κάθε αγώνα. Αυτό είναι το race day που λέμε. Πρέπει να το διαχειριζόμαστε, πρέπει να φέρνουμε την αποστολή μας επέρας. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είτε μπορεί οι επιδόσεις να είναι λίγο πιο χαμηλές ή η θέση να μην είναι αναμενόμενη, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις τη συγκεκριμένη μέρα στο συγκεκριμένο μέρος. Λοιπόν, ήταν η πρώτη σου φορά που έτρεξες εκεί, ή όχι? Στο Ένσχεντε, ναι, ήταν η πρώτη φορά. Εσύ ξέρω ότι είχες τρέξει και πέρσι. Και οι διαφορές ήταν μεγάλες. Ήταν τεράστιες και είναι πολύ ωραίος αγώνας. Είναι πολύ ωραία η πόλη εκεί της Ολλανδίας. Απλά έτυχε και τις δύο χρονιές. Τη μία χρονιά να έχουμε εντελώς κρύο και βροχή δυνατή, σχεδόν χαλάζει. Και την άλλη χρονιά να έχουμε καύσωνα. Δύο εντελώς καιρικά αντίθετα φαινόμενα. Ναι. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Γρηγόρης. Και ο αθλητής πρέπει να προσαρμόζεται αναγκαστικά στις συνθήκες του αγώνα την ημέρα αυτές που θα του τύχουν και να κάνει το καλύτερο, να πάρει το καλύτερο δυνατό που μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Ήταν ο πιο ζεστός μαραθώνιος που έχετε τρέξει? Νομίζω η Αθήνα έχει πάρει και αυτή τα δικά της εύσημα. Δεν έχουν φτάσει 27-28. Για μένα ήταν ο πιο ζεστός μαραθώνιος στην ώρα τερματισμού. Βέβαια, μου έχει τύχει βέβαια να τρέξω και στη Στοκχόλμη με αντίστοιχες συνθήκες. Αλήθεια. Αλλά εκεί πέρα ήταν η ώρα εκκίνησης, ήταν στις 2 το μεσημέρι. Δηλαδή είχαμε τη μέγιστη θερμοκρασία στις 2 το μεσημέρι και τερματίσαμε με δροσιά το απόγευμα. Βέβαια είχαμε καεί ήδη από την αρχή, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, θεωρώ ήταν από τους πιο ζεστούς πάντως γενικότερα. Και ταλαιπώρησε όλο τον κόσμο, φάνηκε δηλαδή και μέσα στον αγώνα. Αλλά όπως είπαμε, δυστυχώς είναι θέμα τύχης. Άμα σου τύχει, θα πρέπει να προσαρμοστείς και να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν, όχι μόνο να τερματίσεις, να τερματίσεις και υγιής προπάντων. Έτσι, σε αυτές τις συνθήκες. Τις δύσκολες. Πρέπει να γυρίσουμε και σπίτι μας, στις σχολείες. Λοιπόν, τώρα εσείς δεν τρέχετε μόνο, κάνετε και ποδήλατο, κάνετε και κολύμπι, τριάθλο. Τριάθλο. Ποιο είναι το επόμενο σημαντικό event που θα πάρετε μέρος? Τώρα ετοιμαζόμαστε, μπιντενείς δηλαδή, εγώ διοργανωτικά για το τριάθλο στη Μύκονο που θα διοργανώσει η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου στις 19 με 20 Μαΐου. Εκεί ντενίσαν στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ θα είμαι στο διοργανωτικό περισσότερο. Εγώ πλέον αγωνιστικά μόνο. Τριάθλο. Τριάθλο τώρα. Μπαίνει η σεζόν του τριάθλου τώρα σιγά σιγά. Για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, να υπενθυμίσουμε ότι η Ντενίζ είναι η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Πεκίνο. Στο με Πεκίνο. Την ελληνική σημαία, με το γνώσιμο, στο Πεκίνο. Και δεν έχει ξαναπάει κι άλλη. Όχι. Είχαμε άντρα πιο πριν και γυναίκα ήμουν εγώ το 2008 και προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε είτε άντρα ή γυναίκα στις επόμενες Ολυμπιάδες. Πώς είναι η κατάσταση στο τρίαθλο στη χώρα μας τώρα? Το τρίαθλο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται, συνεχώς έχουμε καινούργιες συμμετοχές. Βέβαια έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε φοβερά προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο του τριάθλου, καθώς εδώ και 2 χρόνια περίπου η πολιτεία αποφάσισε με μια παράλογη απόφαση να το εντάξει το άθλημα στο μοντέρνο πένταθλο. Το οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν, τι ακόμα, ποια αθλήματα, ποια αγωνίσματα περιλαμβάνει? Το τριάθλο, το μοντέρνο πένταθλο. Το τριάθλο είπαμε, το πένταθλο. Το μοντέρνο πένταθλο περιλαμβάνει τρέξιμο, κολύμβηση, ξυφασκία, υπασία και σκοποβολή. Αν δεν κάνω λάθος, διότι εγώ δεν γνωρίζω για τα άλλα αθλήματα, αλλά ξέρω ότι είναι άλλο άθλημα. Υπάρχει γύρω από αυτή την απόφαση, υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω πολλά πράγματα. Εμείς σαν αθλητές έχουμε προσφύγει δικαστικά εναντίον όλης αυτής της φαρσοκομωδίας, εγώ τη χαρακτηρίζω, γιατί πάει το άθλημα πάρα πολύ πίσω. Αυτή η απόφαση έχει στηριχτεί πάνω σε ψευδείς καταγγελίες για τις οποίες εμείς έχουμε προσκομίσει στον εισαγγελέα γραπτά στοιχεία, έγγραφα, καταρρύπτοντάς τις όλες και ελπίζουμε σε δικαίωση και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μην πάρει 10 χρόνια αυτή η ιστορία. Γιατί οι αθλητές όσο περνάει ο καιρός φυσικά ζημιώνονται με πολλούς τρόπους και το άθλημα μένει πίσω, γιατί έχουμε τόσα νέα παιδιά,
που θέλουν να αθληθούν. Τώρα, το προηγούμενο Σάββατο διοργανώσαμε πάλι ένα event αναπτυξιακό στη Ραφίνα με 150 παιδιά. Ναι, το είδα. Έτσι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Για παιδάκια και θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι αναπτυξιακά, αλλά δυστυχώς η ελληνική πολιτεία όχι μόνο δεν μας βοηθάει, αλλά μας βάζει συνεχώς και εμπόδια με αυτές τις διάφορες αποφάσεις και με διάφορα πράγματα που είναι στο παρασκήνιο. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε επαφές με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η σχέση μας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου ήταν πραγματικά πολύ καλή και υπάρχει άγαστη συνεργασία και στείλαμε και φέτος τους έφηβους αθλητές μας, μία νεάνιδα και δύο έφηβους σε αναπτυξιακό κάμπ στο εξωτερικό που είχαν πάει και πέρσι. Και κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα κάμπ για μικρά παιδιά στο Λουτράκι, συνήθως τέλη Αυγούστου, μέσα στον Αύγουστο. Και έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και έτσι γι' αυτό και συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, όπως είπε ο Γρηγόρης, σε σύντομο διάστημα θα δικαιωθούμε. Και φέτος να πω ότι υπάρχουν οι μεσογειακοί αγώνες που μπήκε το τρίαθλο πρώτη φορά εκεί πέρα και θα εκπροσωπήσουμε ως Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου την Ελλάδα εκεί στους μεσογειακούς αγώνες. Θα πάμε, ναι. Α, ωραία. Πότε είναι η μεσογειακή? Η Ντενής θα αγωνιστεί, εγώ αναμέτρα να πάω σαν συνοδός εκεί και πέρα. Στους άντρες θα έχουμε και τον Σουβατζόγλη τον Γρηγόρη από την πλευρά των αντρών και στις γυναίκες θα έχουμε και την Κατερίνα τη Σάπαρη που θα... Καλή επιτυχία να έχετε. Πότε είναι η μεσογειακή? Θα ξεκινήσουν οι αγώνες 20 Ιουνίου. Το τρίαθλο είναι 23-24 Ιουνίου. Σε όλες αυτές τις διεθνείς επίσημες διοργανώσεις αναγνωρίζουν το τρίαθλο, το συμπεριλαμβάνουν και η ελληνική πολιτεία δεν το αναγνωρίζει και το βάζει στο μοντέρνο πενταθλό. Πώς γίνεται αυτό? Έχει γίνει αυτό, αυτό λέμε. Έχει γίνει με βάση κάποιες καταγγελίες που γίνανε, οι οποίες με πολιτικό σπρόξιμο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί από πίσω που έχουν βάλει την υπογραφή του, δεν τα λέω τυχαία ούτε αυτά. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρω ονόματα αυτή τη στιγμή. Έχουν προσκομιστεί όλα αυτά τα πράγματα στη δικαιοσύνη. Με πολιτικές πιέσεις αυτά έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Για μας το σημαντικό είναι ότι μας στηρίζει απ' έξω η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί αναγνωρίζει το έργο μας πάνω απ' όλα. Γνωρίζουν ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου από το 2012 και μετά, έτσι κι αλλιώς, δεν έπαιρνε επιχορήγηση, δεν έπαιρνε κρατική επιχορήγηση. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, εμείς είχαμε και σαν αθλητές και σε διοίκηση της Ομοσπονδίας, είχαμε φροντίσει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να λειτουργούμε με ιδιωτική πρωτοβουλία, με χορηγούς, αυτοχρηματοδοτούμενα, χωρίς την ανάγκη της πολιτείας. Από το 2016 και μετά. Ενώ... Όλα αυτά τα με χορηγούς και αυτοχρηματοδοτούμενα που λες, λίγο δεν αρέσουν στην ελληνική. Δεν τα λες, θα τα πω εγώ, δεν πειράζει. Εντάξει. Ναι. Φαίνεται ακριβώς ότι επειδή δεν άρεσε ότι εμείς είχαμε μια ομοσπονδία, ένα άθλημα το οποίο που δούλευε μόνο του χωρίς κρατική επιχορήγηση και βοήθεια. Εντάξει, βρήκαν άλλο τρόπο να το σταματήσουν. Εγώ αυτό καταλάβει σαν αθλητής και γι' αυτό κιόλας έχω κάνει και τις νομικές ενέργειες που έχω κάνει. Λοιπόν, ελπίζουμε. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη να λάμψει. Μακάρι. Και να αποδοθεί. Ακριβώς. Το δίκαιο όπως πρέπει. Και να επιστρέψουμε τώρα στα. Είναι προφανές. Να γυρίσουμε τώρα στα αθλητικά. Λοιπόν, Μαραθώνιος. Αγάπη ο Μαραθώνιος. Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Όποιος τον γνωρίζει. Μεγάλη αγάπη. Πάθος, όχι απλά αγάπη. Πόσο Μαραθώνιος έχεις κάνει, Γρηγόρη? Νομίζω συμπλούσα 15. Α, έχεις κάνει ήδη 15. Και εγώ. Με ρεκόρ. The record 243 έχω, αλλά μου έχει μείνει αποθυμένο, διότι ξέρω ότι έχω κάτι καλύτερο, ότι τα τελευταία χρόνια δεν προετοιμάζομαι ειδικά για μαραθώνιο με τα multisport που έχω. Τρέχω κάποιους μαραθωνίους έτσι, στη μέση του προγράμματος ή στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν κάθε φορά. Και προφανώς επειδή δεν προετοιμάζομαι ειδικά για το μαραθώνιο, δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά αγωνιστικά τελικά. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι πάθος ο μαραθώνιος, είναι το αγώνισμα των αγωνισμάτων. Έτσι το γνωρίζει και η Ντενής πολύ καλά. Έχουμε γράψει αυτό και δεν καταλαβαίνεις πώς από τον πρώτο μαραθώνιο ξαφνικά έχεις φτάσει στον 10 και. Γιατί όλοι λένε μετά τον πρώτο μαραθώνιο, λένε όλοι, δεν το ξανακάνει. Ναι, όλοι το λένε αυτό. Εκεί σου χτυπάς την πλάτη και λένε ναι, καλά. Εντάξει. Είστε περιμένοι. Για πότε θα είσαι 50 περίπου. Αυτό. Θα καταλάβεις τίποτα. Θα καταλάβεις. Εσύ, Ντενής. Εγώ τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, Μαρία. Έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με το μαραθώνιο. Δεν ξέρω αν θα τους λύσω ποτέ. Γιατί. Για να δούμε. Εντάξει, λογικά. Βέβαια έχω γαϊδουρινή υπομονή, θα έλεγα. Αλλά κάθε φορά κάτι συμβαίνει και δεν θεωρώ ότι
βγαίνει αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι έχω. Όσο υπάρχει αυτή η θέληση, αυτή η αγάπη και η δυνατότητα, θα το κυνηγάω. Εξάλλου το ταξίδι είναι η πορεία, δεν είναι μόνο το αν θα φτάσεις εκεί που εσύ πιστεύεις ότι θέλεις να φτάσεις. Όλο αυτό το ταξίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε, τι να πω, κάποια στιγμή μπορεί να μας δούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος, δεν θα πω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος, νομίζω θα είναι όλες οι προϋποθέσεις. Μακάρι, θα πας και εσύ εκεί, Γρηγόρη. Όχι, δεν νομίζω. Εγώ μπορεί να τρέξω άλλο μαραθώνιο το φθινόπωρο. Εκτός από τη διαδρομή, εκτός από το μαραθώνιο της Αθήνας. Θα τρέξεις στην Αθήνα. Δεν το χάνουμε, παιδιά. Κάθε χρόνο παρά τις πολλαπλές υποχρεώσεις θα μπούμε στη διαδρομή να τρέξουμε άλλη φορά, αν καταθέσουμε ψυχή. Στην Αθήνα, γιατί αυτός είναι ο μαραθώνιος για μας, έτσι κι αλλιώς. Έτσι είναι, και υπάρχει και το συναισθηματικό δέσιμο, αλλά πάντα υπάρχει αυτό και το σωματικό, το πάμε άλλη μια φορά να δοκιμάσουμε. Πόσο έχεις κάνει κλασική? 2.43, έχω τρέξει 2.43 στην κλασική πριν 12 χρόνια, 2.43-20 και ξανά τρέξα τώρα στο NCT πάλι 2.43.5. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες, εκτός είναι εντελώς διαφορετική διαδρομή. Το 2006 αυτά που είχα τρέξει, είχαμε τρέξει με πολικό ψύχος. Είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, με 0 βαθμούς, 3 βαθμούς, κάτι τέτοιο. Ας πούμε. Τώρα στο ένσετε ζέστη. Τελείωσε. Κάποια στιγμή θα εναρμονιστούν οι πλανήτες ίσως και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι, επειδή έλεγε και η Ντενής πριν, είναι η ευχή και η κατάρα του μαραθωνίου αυτή. Πάντα να σου αφήνει ένα αποθυμένο, ένα κάτι ότι. Ιδανικός μαραθώνιος δεν έχω βρει ακόμα. Ακριβώς, μετά από τόσο. Ότι ήθελα λίγο καλύτερα, κάτι παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα, κι αν αυτό, κι αν εκείνο, κι αν το άλλο. Ωστόσο, πιστεύω, Μαρία, ότι τουλάχιστον εσύ έπαιρνε όχι το 100%, το 120% από όλου του μαραθωνίου και τότε που έτρεχε αγωνιστικά. Δηλαδή, αλλά και τώρα που πάντα τους ευχαριστιέσαι. Δεν έχεις τύχει να μην σου βγει ένας αγώνας. Ναι. Πάρα πολλοί αγώνες. Πάρα πολλοί αγώνες. Όχι, σε πάρα πολλούς αγώνες πήγα έξω να σπάσω στις 2,5 ώρες και έχω τερματίσει και με 3,7 σε πληροφορώ. Σούπερ. Ναι. Σούπερ. Αλλά δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ. Ποτέ σούπερ. Δεν εγκατέλειψα. Και αυτό είναι, πιστεύω, και το σήμα κατά τεθέν. Δηλαδή, παρότι όταν είσαι σούπερ τούπερ, ας πούμε, ξέρεις, πρωταθλητής και τέτοια, πολύ σκληρό να βλέπεις να σε περνάνε από πίσω και να περνάει και το τρίωρο και να περνάει και το τρίωρο ατελείωτο τότε. Νομίζω όμως ότι το συνέστημα του να τερματίζεις και έτσι, δεν τα έχω αφήσει. Μπράβο, είναι πολύ καλύτερο από το να εγκαταλείπεις. Γιατί όταν εγκαταλείπεις, θεωρώ ότι τα συναισθήματα είναι πολύ χειρότερα από το να τερματίσεις ένα χρόνο που ίσως δεν σου αρμόζει, που θεωρείς ότι είναι πολύ πιο αργός. Έτσι, ακριβώς, έτσι πιστεύω. Εσείς πολύ περισσότερο, εγώ σχεδόν καθόλου, έχετε ζήσει την Αθήνα, τον μαραθώνιο της Αθήνας, με πολύ πολύ λιγότερες συμμετοχές σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και έχετε δει στην Ελλάδα να γίνονται σε όλη τη χρονιά, ξέρω εγώ, 1-2 αγώνες, 10 αγώνες, τώρα έχουμε 500 αγώνες. Έκρηξη του δρομικού κινήματος. Καλό είναι αυτό? Βεβαίως είναι καλό. Είναι, ας πούμε, θα λέγαμε, σε μια διαδικασία προσφοράς και ζήτησης. Η ζήτηση είναι ότι ο κόσμος θέλει να τρέξει, θέλει να βγει. Το 2006, ας πούμε, που έτρεξε στην Αθήνα. Το 2006. 1500, 1200. Δεν θυμάμαι ακριβώς νούμερο. Το τέτοιο νούμερο. Αλλά ήταν ουσιαστικά μια μεταβατική χρονιά που αρχίζαν και ξεκινάγανε κάποια πράγματα για παραπάνω. Ο μαραθώνιος μπήκε, να το πω λίγο, σε τροχιά ανάπτυξης το 2005. Μετά δηλαδή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπου ξαφνικά περάσαμε από τον καθαρά πρωταθλητισμό, έγινε ευρέως διαδομένος η έννοια του μαζικού αθλητισμού και του αθλητισμού αναψυχής, του αθλητισμού για την υγεία. Βγήκε ο κόσμος έξω. Δεν ξέρω ακριβώς αν έφτεξε η προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που συζητάμε. Οι κορυφαίοι Ολυμπιονίκες με τον απλό κόσμο που αθλείται. Αλλά σίγουρα μεταδόθηκαν κάποια μηνύματα στον κόσμο να βγει έξω. Και είδαμε αυτό ακριβώς από το 2005 μέχρι το 2010, μια ραγδαία αύξηση των συμμετοχών του μαραθωνίου. Το 2010 ήταν μια σημαδιακή χρονιά για το μαραθώνιο, γιατί ορίστηκε ως επαιτειακή χρονιά, με αποτέλεσμα, με μια πάρα πολύ καλή προβολή που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συμμετοχές να εκτοξευθούν και να φτάσουμε, να κλείσουμε κάτι πρωτόγνωρο για το μαραθώνιό μας. Και τώρα φτάσαμε τα βάθη. Το μεγάλο επίτευγμα δεν ήταν το 2010. Το μεγάλο επίτευγμα ήταν τα επόμενα χρόνια το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Σαν μαραθώνιος πόλης. Το κρατήσαμε και το μεγαλώσαμε. Και σαν χώρα το κρατήσαμε. Και ακριβώς τώρα συζητάμε πώς θα το μεγαλώσουμε ακόμα, όχι σαν συμμετοχές, γιατί η ζήτηση υπάρχει πια σε παγκόσμιο επίπεδο να τρέξουν στο μαραθώνιό μας.
πώς θα το μεγαλώσουμε τεχνικά ώστε να μπορέσουμε τεχνικά να τους φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους δρομείς με όλες τις προδιαγραφές που πρέπει. Γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε πάλι ότι ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι από τους πιο υψηλού επίπεδου μαραθωνίου σε παροχές. Οργανωτικά σε παροχές. Και πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν τρέχουν όλοι έξω για να έχουν όλη εικόνα και τι ακριβώς γίνεται έξω και τι προσφέρουμε εμείς εδώ. Και να μην είμαστε πάντα αρνητικοί με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είναι κάποια πράγματα ότι τα κάνουμε καλά. Πάρα πολλά καλά. Απλώς δεν τα βλέπουμε. Και δεν τα εκτιμάμε πολλές φορές. Και δεν τα λέμε κιόλας. Πολλές φορές και τα λέμε. Δεν τα λέμε. Ευκαιρία να τα πούμε. Έτσι, ακριβώς. Και θεωρώ ότι για εμάς τους αθλητές το να βλέπουμε αυτό το τρέξιμο πια να γίνεται τρόπο ζωής και των Ελλήνων είναι κάτι που το λέγαμε και το πιστεύαμε εδώ και χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός αυτό που είπε ο Γρηγόρης, είναι ότι πια βλέπει ο κόσμος ότι το τρέξιμο του προσφέρει ποιότητα ζωής, του βελτιώνει τη ζωή του γενικότερα. Όχι μόνο να συμμετέχει σε αγώνες, να κυνηγάει τα ρεκόρ, να κυνηγάει τις θέσεις. Είναι αυτή η βελτίωση της ζωής του από όλες τις πλευρές που του προσφέρει και γι' αυτό βλέπουμε ότι αν μπουν άνθρωποι και ξεκινήσουν με το τρέξιμο, δεν σταματάνε ουσιαστικά ποτέ πια. Έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι και το κρατάνε. Και αυτό μπαίνει σε μια γενικότερη καλλιέργεια αθλητικής κουλτούρας που φέρνει και μαζί την πολιτιστική κουλτούρα και γενικά αυτό που είπε Ντενίς, βελτιώνει γενικώς το επίπεδο ζωής και το βιωτικό επίπεδο, όχι μόνο αυτό που κάνει αθλητισμό και του περιγυρού του, γιατί υπάρχουν και παράπλευρα ωφέλη τα οποία δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις αριθμητικά, έτσι. Απλά μπορείς να τα αισθανθείς. Και το σημαντικό είναι ότι τα νέα παιδάκια, βλέπουμε και στους αγώνες τους παιδικούς, φέρνουν οι γονείς που μπαίνουν μέσα στο τρέξιμο, φέρνουν και τα παιδιά τους, μαθαίνουν και τα παιδιά από μικρή ηλικία το τρέξιμο. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό, η νέα γενιά πια να θεωρεί τον αθλητισμό αυτονόητο και καθημερινότητα, όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Γιατί θα του προσφέρει ποιότητα ζωής για όλη τη ζωή, από τη μικρή ηλικία μέχρι μεγάλος. Έτσι. Τώρα, εσείς παίρνετε και πρωτοβουλία και στο προπονητικό κομμάτι, σε ένα βαθμό, σε αυτή την έκρηξη του δρομικού κινήματος. Προπονείτε απλούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ναι. Να το διευκρινίσουμε λίγο στο προπονητικό. Τι είναι ακριβώς, ναι, για πείτε το λίγο. Στο προπονητικό ακριβώς, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε επικεφαλής των Adidas Runners, μια ομάδα που βρίσκεται ουσιαστικά έχει μια βάση στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι ούτε ακριβώς ομάδα, δεν μας άρεσε να το ορίζουμε έτσι, απλά μας έχει μείνει αυτός ο όρος. Είναι μια κοινότητα βασικά, όπου έχουμε σαν βάση μας το Adidas Run Base στο κέντρο της Αθήνας και εκεί πέρα τρεις φορές την εβδομάδα τώρα, αλλά ελπίζουμε ότι θα το μεγαλώσουμε στο μέλλον, έτσι. Έρχονται ακριβώς αυτοί οι απλοί αθλούμενοι, συγκεντρωνόμαστε εκεί, τους λέμε tips και βγαίνουμε για τρέξιμο στα πέριξ των Αθηνών, όπου μπορούμε να τρέξουμε στον εθνικό κήπο και σε οποιοδήποτε άλλους πεζόδρομους, συνδρόμους μπορούμε να τρέξουμε. Έτσι, καταλαμβάνουμε την πόλη μας τρέχοντας και τις καθημερινές, όχι μόνο στους αγώνες. Και ουσιαστικά με ακριβώς αυτό που. Εδώ είσαι στην Ακρόπολη, έξω από το λογικά. Ναι. Έχετε καταλάβει την Ακρόπολη. Εδώ είμαστε πάλι στο Adidas Run Base που λέμε. Ναι. Εκεί το έργο μας, και εγώ και η Ντενίς, ο ρόλος μας εκεί είναι σαν captains, δεν είμαστε σαν coaches, δεν είμαστε σαν προπονητές, σαν επικεφαλής της ομάδας. Σωστά, εγώ το έτσι, παλάω, σωστά. Και ουσιαστικά οργανώνουμε και τους προπονητές και τα μέλη της κοινότητας από κάτω, γιατί δεν είναι μόνο η προπόνηση που κάνουμε εκεί. Όπως ανέφερα και πριν, στο γενικότερο πλαίσιο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το καθαρά αθλητικό, το προπονητικό, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας πολιτισμού. Περνάει από τον αθλητισμό, περνάει από τις τέχνες πολλές φορές, περνάει από το φαγητό, τη γαστρονομία που είναι, δεν θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι λίγο της μόδας, αλλά είναι πολύ πιο βασικό από μια μόδα. Οπότε εμείς στην κοινότητα των Adidas Runners προσπαθούμε ακριβώς να μεταλαμπαδεύσουμε όλο αυτό ολιστικά, όλη αυτή την προσέγγιση γύρω από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Και ελπίζουμε το καταφέρνουμε σε ένα βαθμό, γιατί βλέπουμε ότι πόσος κόσμος περνάει κάθε εβδομάδα. Περνάει από εκεί πέρα πάνω από 500 άτομα κάθε εβδομάδα. Ντανίζ, εσύ για πες μας για αυτή τη δράση. Ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί είναι αυτό ακριβώς. Φέρνουμε ανθρώπους διάφορων ηλικιών και από τα δύο φύλλα. Ανθρώπους που δεν τρέξανε ποτέ ίσως, ανθρώπους που ξεκινήσανε το τρέξιμο και γινόμαστε όλοι μια ομάδα, μια κοινότητα. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι φαίνεται ότι αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο
Και ότι είναι και μαζί μας και βλέπει ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό που ίσως μας έχει δει σε αγώνες, γνωρίζει τα ρεκόρ μας, να είμαστε μαζί, ουσιαστικά να βλέπουν και σε εμάς ότι ό,τι νιώθουν αυτοί μέσα από το τρέξιμο, το νιώθουμε κι εμείς. Και τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η ανταλλαγή της γνώσης που κάνουμε και νομίζω είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας αρέσει και εμάς να είμαστε με τους αθλούμενους εκεί να τρέχουμε μαζί. Και πιστεύω ότι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, όλο θα αυξάνεται αυτό. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο η ενέργεια που παίρνεις από όλη αυτή τη διαδικασία. Μικρόβιο, παιδί μου. Πηγαίνει. Όλος ο κόσμος έχει γεμίσει από αυτό το μικρόβιο τελικά. Το γετοδρομικό κείμενο και παγκόσμια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Με όλους τους μεγάλους μαραθώνες που βλέπουμε και χιλιάδες δρομής, εκατομμύρια πια δρομής τρέχουν στο. Εκατομμύρια και δεν είναι μόνο αυτοί που συμμετέχουν, είναι και όλοι αυτοί που απλά αθλούνται καθημερινά. Εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο οι αγώνες. Είναι όλη η διαδικασία που παίρνεις καθημερινά. Λοιπόν, να δούμε μαζί όλοι μαζί τι έγινε για το περασμένο Σαββατοκύριακο στους διεθνείς μαραθωνίους. Mm-hmm. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Monterey. Αμερικανοί κέρδισαν. Ο Adam Roach 2:29:25 στους άντρες. Η Julia Rye στις γυναίκες έκανε 3 ώρες 1 λεπτό 16 δευτερόλεπτα. Στη μετώσα της Αργεντινής είχαμε μαραθώνια. Νικητής ο Νικολά Τερνάν Βάζιο με 2:28:04. Δεν βρήκαμε όμως στοιχεία για την νικητή. Γιατί δεν βάλανε στοιχεία για τις γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Στην Μεντόζα. Έφαγα τον κόσμο να βρω. Μπορεί να μην τρέξανε. Όχι, τρέξανε γυναίκες. Έβαλα βίντεο να δω. Υπάρχουν γυναίκες μέσα. Ναι, υπάρχουν. Γιατί βρε παιδιά δεν δίνεται αποτελέσματα. Δεν ξέρω. Πάμε στον Ντίσσελντορφ. Από τους πιο δημοφιλείς μαραθώνιους στην Ευρώπη. Στην Γερμανία κέρδισε ο Κενιάτης Γκίλμπερτ Κόλουμ Γκεγκόν 2:13:54. Νικήτρια Βουλγάρα η Βόλχα Μαντουρονάκ 2:25:25. Είχαμε όμως και 23 ελληνικές συμμετοχές. Ο Αλέξανδρος Μπόρης με 2:47:57. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος 2:55:14. Διονύσης Αλεβιζάκης με 2:57:09. Δημήτρης Λιακόπουλος 3:19:14. Και ο Αναστάσιο Αναστασιάδης, οι πέντε πρώτοι θα λέγαμε, 3:22:26. Πέντε πρώτοι και οι τρεις κάτω από τρεις ώρες. Πολύ ωραία. Στη Ρόδο, στα δικά μας, λοιπόν, κέρδισαν στους άντρες. Ο Γιώργος ο Μήνος 2:36:55 είναι ο πρώτος μαραθώνιος στον οποίο τερμάτισε ο Γιώργος. Δεύτερος, ο Χρήστος ο Βότσος, το δεύτερο μαραθώνιο του, έτρεξε στην Αθήνα, τώρα έκανε το δεύτερο, με personal best 2:43:35. Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος ο τρίτος με 2:50:06. Στις γυναίκες έχουμε πρώτη τη Στέλλα Μαρκάκου και δεύτερη την κυρία Μαρία Πολύσου που είναι δίπλα μου. Επιστροφή στα βάθη. Η πρώτη έκανε 3:34:11, η Μαρία έκανε 3:52:37, τρίτη η Δήμητρα Καρούση 4:01:49. Με δύσκολες συνθήκες, με ζέστη. Είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε 27 βαθμούς Κελσίου, είχε ήλιο που πάρα πολύ, πολύ ψηλή υγρασία. Κοντά στα 75% υγρασία. Πραγματικά ήταν ένας από τους αγώνες, πολύ σκληρούς αγώνες, δύσκολη διαδρομή, θα λέγαμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι διαδρομές, δυστυχώς στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι τέτοια εποχή. Εποχή τώρα σε ένα νησί. Ναι, είναι δεν ευνοεί καθόλου. Απλά είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος, το νησί, προσφέρει πολύ ωραία τοπία. Απλά είναι αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο για τους αθλητές οι συνθήκες. Ειδικά για το μαραθώνιο. Ειδικά για το μαραθώνιο. Τώρα, για μικρότερες αποστάσεις ίσως οκ, okay, αλλά για το μαραθώνιο είναι πολύ σκληρές συνθήκες. Μπορούμε να δούμε το βίντεο της απονομής των γυναικών, φυσικά. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Των μεγάλων αποστάσεων. Και πρώτη νικήτρια, η Μαρκάκου Στυλιανή, που η επίδοσή της ήταν 3:34:11. Παρακαλούμε για την απονομή τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο. Δεν έχουμε μόνο βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες από τον αγώνα σου. Να δούμε λίγο. Εγώ θέλω να τις δούμε επίτηδες. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο χιλιόμετρο είσαι εδώ, αλλά να δούμε την επόμενη. Η επόμενη μου κάνει πιο πολύ εντύπωση. Λοιπόν, από κάτω είναι παραλία. Υπάρχει παραλία. Τρέχεις μαραθώνιο. 27 βαθμούς. Και οι άλλοι από κάτω κάνουν μπάνιο.
Εγώ είναι, δεν είδα τίποτα από αυτό που λες. Δεν το είδες, ε? Όχι. Γενικώς όταν τρέχω μαραθώνιο είμαι τόσο πολύ συγκεντρωμένη. Καταρχάς εννοείται ότι δεν ζηλεύω καθόλου γι' αυτό που είπες και με είχες πάρει τηλέφωνο. Καθόλου. Δεύτερον, δεν είδα τίποτα από όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ βάζω τον αυτόματο, γενικά και τον εσωτερικό μου αυτόματο, και διανύω και όπως το έκανα και παλιά. Αποστάσεις έτσι και μαραθώνιο και τέτοια, γιατί άμα δεν έχει συγκέντρωση. Και ειδικά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Κυρίως είναι να το βγάλεις στον αγώνα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγει μέχρι και να περάσει τη γραμμή τερματισμού, γιατί ακόμα και εκεί μπορεί στο 42ο χιλιόμετρο να σου έρθει μια κράμπα και να πέσεις κάτω και να μην βγει ο αγώνας. Εγώ το έχουμε δει αυτό έτσι, σε βίντεο που έχουν. Το είδα στα τελευταία 100 μέτρα του μαραθωνίου του Λονδίνου ζωντανά. Άνθρωπος ο οποίος δεν τερμάτισε 100 μέτρα, έβλεπε την εκκίνηση και σταμάτησε τον τερματισμό. Δεν πήγε, παιδί μου, δεν προσπάθησε. Ναι, προσπάθησε, αλλά σταμάτησε. Έμεινε εκεί. Τον πήρανε με το φορείο. 100 μέτρα πριν το μαραθώνιο του φετινού του Λονδίνου. Δηλαδή, άμα δείτε αυτή την εικόνα, δεν μπορούσα να το πιστέψω πώς έφτασε τώρα εκεί και έπεσε κάτω εκεί πέρα. Και έγινε και στους κοινοπολιτιακούς, στα Commonwealth Games. Άμα είδατε τον Αυστραλό, τον πρώτο που πήγαινε να κερδίσει, 1,5 χιλιόμετρο σχεδόν, πολύ κοντά στον τερματισμό. Είχε και εκεί πολύ ζέστη και έπεσε κάτω και τελικά δεν κατάφερε να κάνει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει τέτοιες. Οπότε προσέχεις πάρα πολύ. Η Ρόδος ήταν η πέμπτη διοργάνωση φέτος. Η πέμπτη. Ήταν πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Πολύ καλή διοργάνωση. Μπορώ να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ όλη η διοργάνωση που είχε πολλούς σταθμούς, περισσότερους σταθμούς. Είχε 14.000 νερά π.χ. Επίσης ήταν πιο κοντά τα σταθμοί από ό,τι παλιότερα. Γιατί εμείς είχαμε ανάγκη ανά 2 χιλιόμετρα νερό, να ρίχνουμε πάνω μας και να πίνουμε. Ήταν πάρα πολύ καλή οργάνωση, γι' αυτό και τερμάτισαν όλοι καλά. Ταλαιπωρήθηκαν οι μαραθώνιοι, γιατί είναι το αγώνισμα τέτοιο. Αλλά όλοι τερμάτισαν και εμείς τουλάχιστον με ώρα με ελπίδα είχαμε φτερά να πετάξουμε και να τερματίσουμε άλλο έναν αγώνα και να το συντρέξουμε μαζί με το όραμα και την ελπίδα για τα παιδιά μας. Και να πω εδώ ότι ήταν ο δεύτερος μαραθώνιος σου μέσα σε ένα μήνα. Από τα παιδιά έτρεξε και στη Θεσσαλονίκη. Ανέλεγω. Λοιπόν, πάμε στον ημιμαραθώνιο που έγινε παράλληλα στη Ρόδο. Κέρδισε ο Ματέος Μάντζιαρ από την Πολωνία 1:16:16. Δεύτερος ο Τούρκος Γιούξελ Ογκζκάν 1:17:35. Τρίτος ο Γιώργος Μενής με 1:18:30. Είχαμε όμως και στις γυναίκες των ημιμαραθώνιων. Η Ράνια Ρεμπούλη έκανε 1:18:31. Η Κατερίνα Σιμακοπούλα 1:24:04. Η Πινελόπη Δρακοπούλη 1:32:24. Πάμε όμως και στο Αμβούργο. Όχι, πριν πάμε στο Αμβούργο, θα κάνουμε μια παρένθεση. Γιατί πρέπει να βγάλουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Θα πάμε στη Λάρισα να μιλήσουμε με τον Απόστολο Γούλα. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Λάρισας για τον ένατο υποκράτιο αγώνα που θα γίνει. Στις 6 Μαΐου την Κυριακή δηλαδή, Κυριακή. Στη Λάρισα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλή επιτυχία για τον αγώνα σας την Κυριακή. Περιμένουμε να μας πείτε τις αποστάσεις, πόσους δρομείς περιμένουμε να τρέξουμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ αρχικά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε και για την προβολή του αγώνα μας. Όπως είπατε, ο αγώνας μας γίνεται σε 2 μέρες την Κυριακή το πρωί. 6 Μαΐου και οι διαδρομές είναι 3. Η πρώτη διαδρομή του αγώνα είναι η παιδική, 1000 μέτρα για τα παιδάκια, με ώρα εκκίνησης στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το δεκάρι που είναι ο μεγάλος αγώνας της διοργάνωσης, του υποκράτηου αγώνα δρόμου, με ώρα εκκίνησης στις 9.30 και στη συνέχεια έχουμε ένα αγώνα 3 χιλιόμετρων για λιγότερο έμπειρους δρομείς, να τους δώσουμε μια ευκαιρία, δηλαδή να γνωρίσουν το χώρο των αποστάσεων. Οι εγγραφές είναι ακόμα ανοιχτές για να μπει κάποιος να γραφτεί στον αγώνα. Έχουμε προγραμματίσει να γίνουν εγγραφές το Σάββατο στη γραμματεία του αγώνα για αυτούς της τελευταίας στιγμής που το αποφασίσαν να τρέξουν και την Κυριακή το πρωί μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του κάθε αγωνισμού. Η διοργάνωση έως τώρα πώς πάει δηλαδή όσον αφορά τις εγγραφές? Στο κομμάτι των εγγραφών είμαστε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων έχουμε αγγίξει σχεδόν τις 1000 συμμετοχές. Α, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλά. Ναι, πραγματικά ο υποκράτης στα 10 χιλιόμετρα είναι δυνατός από πλευρά συμμετοχών, έχοντας υπόψη πάντα ότι μιλάμε για έναν αγώνα της επαρχίας. Έτσι, δεν είμαστε ούτε Αθήνα ούτε Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και μία δρομέα μας, να σας πω, ότι που θα έρθει να τρέξει, Μαρία Μητσία Σταβάρα, που θα έρθει να αγωνιστεί στο δεκάρι σας. Το γνωρίζουμε, θα εκπροσωπήσει την ομάδα σας στον αγώνα μας και μάλιστα μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι η Μαρία είναι μία από τις καλύτερες, νομίζω, Ελληνίδες μαραθωνοδρόμους τα τελευταία χρόνια, με εντυπωσιακή συμμετοχή στο μαραθώνιο της Βοστόνης πρόσφατα. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι.
Είναι τιμή για τη διοργάνωση να την έχουμε στον αγώνα μας την Κυριακή και θα θέλαμε να έχουμε και εσάς, κυρία Πολύζου. Ελπίζουμε του χρόνου. Και την κυρία Ντενίς Δημάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και ο Γρηγόρης Κουλαρίκης είναι μαζί μας σήμερα, να πούμε. Χαιρετίζω την παρέα όλοι. Είμαστε όλοι εδώ δυνατοί του δρομικού κινήματος. Και γρήγοροι. Η διαδρομή προσφέρεται για επιδόσεις. Ξέρετε, η διαδρομή που έχουμε για τον Ιπποκράτειο Αγώνα Δρόμου είναι ιδιαίτερη, με την έννοια ότι ξεκινάει από το πρώτο αρχαίο θέατρο της πόλης, είναι μέσα στο κέντρο, στον αστικό ιστό. Είναι η ιδιαιτερότητα αυτή γενικότερα, αν δείτε πανελλαδικά, να βρίσκεται ένα αρχαίο θέατρο στην καρδιά της πόλης. Οπότε έχουμε κίνηση αυτό το σημείο, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και τα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Και στη συνέχεια περνάει από το άγαλμα του Ιπποκράτη, το κενοτάφιο που υπάρχει εδώ πέρα, από το ποταμό Ποινιό και το χώρο Πρασίνου, το πάρκο Πρασίνου που υπάρχει γύρω από το ποταμό Ποινιό, το οποίο επίσης είναι μέσα στο κέντρο. Άρα είναι μια εύκολη διαδρομή και αρκετά όμορφη, αφού περνάει και από το ποτάμι του Ποινιού με τις γέφυρες και τα ιστορικά μνημεία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή διοργάνωση, καλό αγώνα, καλό τερματισμό σε όλους. Και θα είμαστε εδώ για να πούμε τα αποτελέσματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Και από τη Λάρισα πάμε στη Σύρο, που έχετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με σούπερ αγώνα, καταπληκτικό. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο να συνδυάσεις. Και θα είμαστε εκεί σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια και θα είμαστε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στράτο Λαγουδάκη από την Οργανωτική Επιτροπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε το τρίτο Σύρος Run. Σωστά. Το τρίτο. Πείτε μας στοιχεία, τι αποστάσεις περιλαμβάνει, πού θα γίνει ο αγώνας. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε, να εγγραφούμε και να πάρουμε τις βαλίτες μας να έρθουμε στην όμορφη Σύρο. Σας περιμένουμε όλους. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή που ξεκινάει από την πλατεία Μιαούλη, στο κέντρο της Ερμούπολης. Η διαδρομή είναι παραθαλάσσια, έτσι δηλαδή γίνεται στο κέντρο της Ερμούπολης και κυκλικά από το λιμάνι της Ερμούπολης και καταλήγει πάλι στη πλατεία Μιαούλη, που είναι η Δημαρχία. Μιλάμε για αποστάσεις. Αποστάσεις που έχουμε είναι 2,5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα για ενήλικες και έχουμε και παιδικό 100 μέτρα, 300 μέτρα και 500 μέτρα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ανοιχτές οι έγγραφες ακόμα, φαντάζομαι. Ακόμα ανοιχτές οι έγγραφες είναι μέχρι 20 Μαΐου. Μπορεί κανείς να μπει στο site www.sirosrun.gr να κάνει την εγγραφή του. Ή που δεν το συνιστάμε βέβαια, αλλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, μια μέρα πριν τον αγώνα στην πλατεία που υπάρχει γραμματεία για μεμονωμένες εγγραφές. Εμείς ανυπομονούμε να έρθουμε πάντως. Η ώρα εκκίνησης είναι το Σάββατο 26 Μαΐου, 6.30 ώρα. Από το απόγευμα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνει λοιπόν κάποιος το καραβάκι Σάββατο πρωί, πάει στη Σύρο, τρέχει τον αγώνα το απόγευμα και μετά περνάει ένα ωραίο τριήμερο στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων. Λοιπόν, ξέρω όμως ότι πέρα από τους απλούς αθλούμενους που θα έρθουν να τρέξουν, θα τρέξουν και κάποιοι από τους πρωταθλητές μας. Έχουμε να πούμε ονόματα. Βεβαίως. Καταρχήν θα έρθει η ομάδα της κυρίας Πολύζου, at Marathon Team. Θα έρθει ο Χριστόφορος Μερούσης. Μπράβο. Θα έρθει η Ράνια Ερεβούλη. Ο Γιώργος Ομενής. Αφρόκρεμα. Και έχουμε και άλλους, απλώς ακόμα δεν τους έχουμε σίγουρα. Αυτά είναι και άλλοι σίγουρα. Τέλεια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε και δυνατό αγώνα και μεγάλη διοργάνωση. Ανυπομονούμε λοιπόν να φτάσουμε. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό αγώνα να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε πάλι στα εξωτερικά. Πάμε στο Αμβούργο όμως. Ήταν πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας. Για πες. Κέρδισε ο Σόλομον Δεξής από την Αιθιοπία 2-6-34 και οι τρεις στο βάθρο ήταν από την Αιθιοπία. Νικήτρια η Σιταγέ Εσέτε από τον Μπαχρέιν, έχει καταγωγή από την Αιθιοπία όμως. 2-24-51, πάνω από 100 ελληνικές συμμετοχές. Λοιπόν, πρώτος ο Σπύρος Κατσούλης, φίλος μου, 2-49-08. Ο Νίκος Δημητριάδης, 2-56-05, ο προπονητής, ο γνωστός.
Χρήστος Τούλας 2.56.50, Κωνσταντίνος Ιαμήτρας 3.1.13, Ηλίας Καπόγλης 3.3.39. Στις γυναίκες όμως ξεχώρισαν από ελληνική συμμετοχή η Σόνια Τσεκίνη με 2.48.26, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, και η Βίκη Κολοβού με 2.56.32. Μπράβο, ωραία. Εξαιρετική επίδοση. Βίκη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στις δυο τους. Συγχαρητήρια και στις δύο. Στον ημιμαραθώνιο, εκεί είχαμε πολύ καλά νέα. Για πες. Είχαμε όμως τον ημιμαραθώνιο του Αμβούργου, είχαμε 3 στους 4 πρώτους Έλληνες, οι 2 έπιασαν το όριο. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, λοιπόν, 30 ετών, έκανε 1.6.53, ο Δήμος Μαγκίνας, 36 ετών, 1.7.10, Σεμπάστιαν Κόλβης από τη Γερμανία, 1.8.03 και ο Χριστόφορος Μερούσης, 1.8.30. Οι δύο πρώτοι, ο Καραΐσκος και ο Μαγκίνας, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο μαζί με τον Γιώργο Τομενή που έκανε την καλή επίδοση στο Ενσκέντε 1.7.34. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, είναι η τριάδα που θα μας εκπροσωπήσει. Θα το δούμε. Ναι. Μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο στην πορεία, θα το δούμε. Τώρα, εγώ αφήνω ανοιχτό παραθυράκι γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Εντάξει, ο Σέγας αποφασίζει βέβαια. Ναι, ο Σέγας έχει το, πώς λέμε, το τελικό πρόσταγμα για την ομάδα που θα πάει. Και το... Καρπούζι. Το πιο σημαντικό είναι ότι είδαμε μέσα σε δύο ουσιαστικά Κυριακές διακρίσεις των Ελλήνων, ναι, στις πρώτες θέσεις στον ημιμαραθώνιο. Γιατί και στο Ένσκεντε κέρδισε ο Γιώργος Ομήνης και η Ράνια Ρεμπούλη πάλι στον ημιμαραθώνιο και τώρα πάλι στο Αμβούργο. Πάλι κέρδισαν, βέβαια. Πάλι κερδίσαν μπροστά και είναι γενικά πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι όταν οι Έλληνες δρομείς βάζουν συγκεκριμένους στόχους, προπονούνται κατάλληλα και έχουν έτσι αυτό που λέμε το κίνητρο, μπορούν να διακριθούν και σε διεθνείς αγώνες του εξωτερικού, κάτι που έχει πολλαπλά ωφέλη και για τους ίδιους βέβαια, αλλά και για γενικότερα για το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα. Πάντα. Επιτέλους αρχίσαμε να βλέπουμε πολύ καλές επιδόσεις. Βάθρα, ναι, αυτό. Βάθρα. Βλέπουμε διακρίσεις. Έχουμε εξωστρέφεια. Είναι σημαντικό να έχουμε εξωστρέφεια σαν αθλητές, είτε στους αγώνες δρόμου, είτε στο τρίαθλο, είτε σε άλλα αθλήματα, να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας έξω. Αυτό λέω πάντα εδώ και χρόνια, και στα νέα παιδιά να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους έξω, γιατί αυτό θα τους ανεβάσει και επίπεδο. Ανοίγει το μυαλό, ανοίγουν τα μάτια και παίρνουμε και παραστάσεις για να πάμε ένα-δυο σκαλιά παραπάνω. Γενικά όχι μόνο ατομικά, γιατί παρασέρουμε από πίσω μας και άλλο κόσμο. Mm. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να γυρίσω λίγο στο τρίαθλο. Υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κόσμου να ασχοληθεί με το τρέξιμο. Με το τρίαθλο έρχεται κάποιος. Βλέπουμε το ίδιο έτσι κύμα να... ή αντίστοιχο τέλος πάντων. Ή την άνοιξη βλέπουμε περισσότερο. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο τριαθλό όσον αφορά τη μαζικότητα, δηλαδή τους ερασιτέχνες, είναι πραγματικά, το έχει γνωρίσει ο κόσμος αρκετά, γιατί πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα δεν ξέρανε και τι ακριβώς είναι το τριαθλό, ποια αθλήματα συνδυάζει. Και όχι μόνο υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον κάθε χρονιά, γιατί είναι πραγματικά ένα άθλημα που συνδυάζει τα τρία πιο δύσκολα ατομικά, και αυτό, όπως και ο μαραθώνιος που εξητάρει κάποιον αν θα μπορέσει να κάνει την προπόνηση, να τερματίσει τόσα πολλά χιλιόμετρα, αυτό το δημιουργεί και στο τρίαθλο. Αν θα μπορέσει να συνδυάσει, να κάνει προπόνηση και στα τρία αθλήματα, να μπορέσει να τερματίσει έναν αγώνα τριάθλου. Είναι όλοι για τρίαθλο, πιστεύεις? Είναι τουλάχιστον όσον αφορά τους ερασιτέχνες αθλητές, είναι πολύ εφικτό να το γνωρίσουν. Οι αποστάσεις έχουν γίνει πολύ προσιτές. Και νομίζω ότι όποιος θελήσει να το δοκιμάσει, αρκεί βέβαια να ξέρει να κολυμπάει και από εκεί και πέρα και να ξέρει να ποδηλατεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί αν τα μάθει μεγάλο, σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι επειδή περισσότεροι γνωρίζουν και κολύμπι, έχουν κολυμπήσει και ποδήλατο, με την ανάλογη κατεύθυνση και καθοδήγηση μπορούν να συμμετέχουν και να γνωρίσουν, να δουν τι είναι και το τρίαθλο. Το τρίαθλο θα λέγαμε ότι είναι ουσιαστικά το επόμενο βήμα μετά το απλό τρέξιμο ή μετά από την απλή άσκηση, είτε λέγεται κολύμβηση είτε ποδηλασία που πιάνει ο κόσμος και ασχολείται. Και φυσικά επειδή είναι ένα και αυτό από τα λίγα αθλήματα που επιτρέπουν αγωνιστική συμμετοχή σε μαζικό επίπεδο, έτσι έχει την πρόκληση να δοκιμάσει κάποιος. Βέβαια έχει περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με ένα μεμονωμένο αγώνισμα, όχι μόνο στην προπόνησή του και στην προσπάθεια στον αγώνα, αλλά και δυσκολία και στην υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να επενδύσει κάποια χρήματα παραπάνω και στο ποδήλατό του, στον εξοπλισμό του και στο τρέξιμο και στην κολύμβηση αντίστοιχα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν περιμένεις τις χιλιάδες συμμετοχές όπως συμβαίνει στο τρέξιμο. Και βεβαίως, το πιο σημαντικό όσον αφορά τους αγώνες είναι ότι δεν μπορούν οι διοργανώσεις. Καμία διοργάνωση δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον όγκο
των συμμετοχών που μπορεί να φιλοξενήσει μια διοργάνωση τρεξίματος. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε πάντα ότι οι μεγαλύτεροι αγώνες τριάθλου, ας πούμε, και παγκόσμιες είναι μέχρι 2-3.000 συμμετοχές. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχουν ζήτηση, αλλά ότι δεν μπορούν να φιλοξενήσουν παραπάνω κόσμο οργανωτικά. Και λόγω ασφαλείας, βέβαια. Και λόγω ασφαλείας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε σε έναν ακόμη πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου αγώνα που θα γίνει το Μάιο. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει η μαραθώνιο στην Αλμοπία. Είναι κοντά στο κάλυμα της Αλάν, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το μήνυμα είναι όσο αργά και να πηγαίνεις, είσαι πιο γρήγορος από όσους δεν ήρθαν. Ωραία. Έχει πολύ ωραία. Η απόσταση ημιμαραθωνίου, απόσταση 5 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων για παιδιά. Ο αγώνας γίνεται σε άσφαλτο με κατηφορική Μάλιστα. και επίπεδη διαδρομή, Δελιαστική, άρα προσφέρεται λοιπόν. για επιδόσεις. Η εκκίνηση είναι στην πλατεία Προμάχων και ο τερματισμός στην πλατεία Γάτου στο κέντρο της Αριδαίας. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα dialmopias.gr να δηλώσετε συμμετοχή και να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Βέβαια, για όλους τους αγώνες και για όλα τα δρομικά νέα μπορείτε επίσης να μπείτε στο runningnews.gr που έφτασε εδώ ο Γρηγόρης και να βρείτε τα πάντα όποιος θέλει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι, στο Running News που έχουμε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο project ουσιαστικά από το 2005 με τους συνεργάτες μου, καλύπτουμε σε όλη την κλίμακα του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα με όλες τις πληροφορίες για όλους τους αγώνες, τα αποτελέσματα, τα ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια είναι τώρα πια αυτό το... Έχουμε συμπληρώσει πλέον 13 χρόνια, είμαστε το 2005, σε μια εποχή που δεν υπήρχε, θα λέγαμε, καν ίντερνετ στην Ελλάδα. Και ήταν και ακριβώς και η εποχή ορόσημη που λέγαμε πριν, που δεν υπήρχε τόσο η διάδοση. Και θεωρούμε ότι και εμείς με τη δικιά μας δουλειά εκεί πέρα βάλαμε το δικό μας λιθαράκι ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και πιο γρήγορα. Είναι η άλλη αγάπη σου. Είναι η δεύτερη αγάπη σου, λοιπόν, η τρίτη μάλλον. Έχεις το τρίαθλο, το μαραθώνιο και το site. Το site είναι η δουλειά μου, είναι μεγάλο μέρος της ζωής μου. Φυσικά το αγαπώ σαν παιδί μου, γιατί έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ συνέστημα πάνω απ' όλα, γιατί δεν ξεκίνησα ακριβώς σαν δουλειά. Ξεκίνησα αρχικά σαν ένα όραμα, αυτό ακριβώς, να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα δρομικά γεγονότα στην Ελλάδα και αυτό να βοηθήσει να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία των δρομέων, των διοργανωτών και άρα και άμεση ανάπτυξη όλου του δρομικού κινήματος. Αυτό δεν ήταν από την αρχή επαγγελματικό σκοπός, θα λέγαμε. Αλλά με τα χρόνια, όταν πια απέκτησε όντως όλη την απήχηση που είχαμε σχεδιάσει, μπόρεσε να γίνει και αυτό και αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος που κατάφερα να κάνω το χόμπι μου και το πάθος μου να το κάνω και δουλειά. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στη φωτογραφία. Μήνυμα της εβδομάδας. Έρχεται από την εκλεκτή που έχουμε διαλέξει αυτήν την εβδομάδα, την Dina Castor. A goal is just an way, some way to force growth on yourself. Ένας στόχος απλός, ένας τρόπος να αναπτύξεις τη δύναμή σου. Βάζοντας στόχο, βρίσκεις και τη δύναμη για να τον πετύχεις. Τόσο απλά. Αν κατεβαίνεις απλώς έτσι... Όταν οραματίζεσαι... Στόχος είναι απλά η αφορμή. Είναι απλά η αφορμή, ναι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εννοείται. Όταν οραματίζεσαι, τότε πραγματοποιείς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε. Ευχαριστούμε σήμερα. Πάρα πάρα πολύ. Εδώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μεγάλη χαρά και τιμή. Και τιμή, βέβαια. Το ίδιο και για εμάς. Και σας περιμένουμε και στο μέλλον πάλι. Εδώ θα είμαστε. Καλή συνέχεια. Θα συντρέχουμε σε όλα αυτά. Στη Μούρλια την ωραία του είναι το τρέξιμο. Εμείς θα τα πούμε και εκτός εκπομπής, έτσι κι αλλιώς. Τα λέμε στους δρόμους. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το runningmagazine.gr, το fosonline.gr είναι η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Φως, στην ενότητα Running βάζω εγώ το χεράκι μου όπως έχουμε πει. Στο mariapolizou.com βρίσκεται όλες τις προπονητικές σύμβουλες που σας ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε να τρέχουμε. Γιατί όσο περισσότερο τρέχετε, τόσο καλύτερα άνθρωποι γίνεστε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.